Η ΕΡΤ είναι ένα πρόκριμα, ένα από τα προκρίματα για τη βάναυση επίθεση σε όλο το χώρο του δημοσίου, σε όλα τα δημόσια αγαθά, σε όλο το εναπομείναν κράτος πρόνοιας. Θα ήθελα ο Πρίτανης να, στη δευτερολογία του, να μας πει, επειδή το ξέρει καλύτερα τον καθένα, την επίθεση που γίνεται για παράδειγμα στο Πανεπιστήμιο, την απαξίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και τον τρόπο που επιχειρεί η κυβέρνηση αλλά και διάφορα άλλα συμφέροντα, αυτοί που κατέχουν τα μέσα παραγωγής, που είπε ο Αρβανίτης, τον τρόπο που επιχειρούν όχι μόνο να απαξιώσουν θεωρητικά αλλά και βάναυσα να καταλύσουν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Όσον αφορά στις προτάσεις, εδώ υπήρξε μία πρωτοβουλία και μαζευτήκαμε σε αυτή την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση και συζήτηση. Δεν νομίζω ότι μπορεί να σταματήσει εδώ. Θα ήταν δηλαδή λάθος να εκτονωθούμε σε μία συγκέντρωση σήμερα, σε μία συνάντηση, να πούμε τον πόνο μας και τις προτάσεις μας και να τελειώσει εδώ αυτή η ιστορία. Προτείνω να ορίσουμε την επόμενη συνάντησή μας. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτή η συγκέντρωση, η οποία είναι πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από τις προσδοκίες φαντάζομαι της Επιτροπής Πρωτοβουλίας που την συγκάλεσε, αυτή η συγκέντρωση λοιπόν θα μπορέσει να αποφασίσει σήμερα να ξαναμαζευτεί ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα, να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση αύριο. Το βράδυ, σήμερα, αργότερα, όποτε θέλετε, ακόμα καλύτερα, αλλά να συνεχιστεί αυτός ο προβληματισμός, αυτή η συζήτηση, αυτή η στήριξη, όχι μόνο αποκλειστικά στην ΕΡΤ που είναι το ζητούμενο, αλλά αποκλειστικά στην αξιοπρέπεια του εργαζόμενου, ο οποίος θίγεται, η οποία θίγεται με τον πιο βάναυσο τρόπο σήμερα. Και θα ήθελα να πω και κάτι έτσι σε μια μορφή, ας πούμε, παραπώνου. Μην ταυτίζετε, μην ταυτίζουμε την ΕΡΤ με την τηλεόραση ή με ένα κανάλι. Η ΕΡΤ είναι ένας μορφωτικός οργανισμός. Είναι ένας μορφωτικός οργανισμός πολιτισμού που με όλες τις αδυναμίες του έχει προσφέρει. Εγώ είμαι σαν 29 γενιά που μεγάλωσα με ραδιόφωνο. Από το ραδιόφωνο έμαθα μουσική, από το ραδιόφωνο ενημερώθηκα και θα πρέπει να δούμε, νομίζω, το φαινόμενο ΕΡΤ ως φαινόμενο ενός δικού μας πολιτισμού που θα πρέπει να ξαναγεννηθεί. Η ΕΡΤ είναι τα μουσικά της σύνολα, η ΕΡΤ είναι η μουσική βιβλιοθήκη, η ΕΡΤ είναι το αρχείο της, η ΕΡΤ πρώτα απ' όλα είναι η εργαζόμενη της, αλλά είναι η παράδοση, η ιστορία και το πολιτιστικό της παρελθόν και ελπίζω και το μέλλον της. Μία πρόταση η οποία θα μπορούσε ενδεχομένως να περπατήσει θα ήταν, γιατί για παράδειγμα να μην συνεχιστεί αυτή η πρωτόγνωρη και πολύ ενδιαφέρουσα αυτοδιαχειριζόμενη λειτουργία του Δημόσιου Ραδιοτηλεοπτικού Φορέα σε διαδικτυακή μορφή και να εμπλακούν σε αυτή τη λειτουργία φορείς όπως το Πανεπιστήμιο Αθηνών ή άλλες ανώτατα ιδρύματα, η τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να μπορέσει να παραμείνει αυτή η διάσταση της δημόσιας ενημέρωσης, της δημόσιας ψυχαγωγίας, που είναι ο πυρήνας του πολιτισμού των εργαζομένων, όπως θεωρώ εγώ ότι είναι η πραγματική φύση του πολιτισμού.